Με προβλήματα ξεκίνησε η λειτουργία της δεύτερης τόμης στην Καλαμάτα, μιας και ενώ παρουσιάστηκε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δεν υπάρχει χώρος για να εγκατασταθούν στο κέντρο υγείας. Έτσι, τα 5 άτομα που στελεχώνουν τη δεύτερη τόμη θα φιλοξενηθούν προσωρινά στον ίδιο χώρο με την πρώτη τόμη μέσα στο κέντρο υγείας. Πρώτη τόμη λειτουργεί και στεγάζεται μέσα στο κτίριο του κέντρου υγείας Καλαμάτας. Τα προβλήματα και με την πρώτη τόμη ήταν αρκετά, έχουν λυθεί τα περισσότερα, συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα, όμως βρίσκονται τα παιδιά αυτά σε καλό δρόμο. Εξυπηρετούν ασθενείς, εγγράφουν ασθενείς και προχωρούν καλώς, θα έλεγα. Η δεύτερη τόμη που ήρθε, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα χώρου, το οποίο θα λυθεί με τη βοήθεια, δηλαδή θα συνυπάρξουν κάποιο χρονικό διάστημα με την πρώτη τόμη. Η προοπτική είναι και οι δύο τόμοι να φύγουν από το κέντρο υγείας και να μεταφερθούν η μία στο ανατολικό και η άλλη στο δυτικό κέντρο. Αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση και των κατοίκων που θέλουν να έχουν έναν γιατρό δίπλα τους, όπως επεσήμανε ο υπεύθυνος του κέντρου υγείας Καλαμάτας, κ. Παναγιώτης Κατσαφάδος. Να ξέρουν ότι μπορούν να έρθουν, να γραφτούν, να ξεκινήσουν τις διαδικασίες της εγγραφής τους, σαν να διαλέξουν τον οικογενειακό γιατρό τους, τον παιδίατρο που είναι μέσα στα τόμη, και να έχουν όλα αυτά τα οποία μπορούν να τους παρέχουν αυτές οι μικρές ομάδες ατόμων που δουλεύουν στην τόμη. Στο μέλλον, αλλά αυτό θα ισχύσει όταν πλέον οι τόμοι λειτουργούν κανονικά, στελεχωμένες πλήρως, τότε θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει υποχρεωτικά ένα χαρτί από τον οικογενειακό του γιατρό στην τόμη για να μπορέσει να πάει στους άλλους γιατρούς. Κάθε τοπική μονάδα υγείας, όταν λειτουργήσει κανονικά, θα είναι ανοιχτή και πρωί και βράδυ. Προς το παρόν υπάρχει ένας παιδίατρος και ένας γενικός γιατρός και οι τόμοι λειτουργούν μόνο τις πρωινές ώρες.